Θεσσαλονίκη ως συμβασιλεύουσα στη βυζαντινή περίοδο και η ανάδειξη της ανεκτήμητης κληρονομιάς εκείνης της εποχής μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξη για την πόλη. Ο Εμπορικός Σύλλογος, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη, θέτουν σαν στόχο τη δημιουργία μόνιμου θεσμού ανάδειξης της βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Καταρχάς, θα πρέπει εμείς οι Θεσσαλονικείς να γνωρίζουμε πολλά περισσότερα πράγματα για την πόλη μας, για το βυζαντινό χαρακτήρα αυτής της πόλης. Τώρα, από την άλλη μεριά, θα πρέπει να αναδείξουμε αυτό το χαρακτήρα της πόλης, να αναδείξουμε τα μνημεία της πόλης που σε πολλές των περιπτώσεων ακόμη και οι Θεσσαλονικείς δεν τα γνωρίζουν. Η προβολή αυτής της περίοδου θα γίνει μέσω συνδυασμένων δράσεων πολιτισμού, τέχνης και εκπαίδευσης. Ο πολιτισμός είναι πράγματι ένα στοιχείο ανάπτυξης. Αυτό το έχουμε δει πιο συγκεκριμένα στο έτος Ελλάδας-Ρωσίας, όπου φέτος, παρά το γεγονός ότι οι Ρώσοι τουρίστες μειώθηκαν παντού σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 25% έως τώρα και υπάρχει εκτίμηση για αύξηση κατά 35%, και στοιχείο που επηρέασε αρκετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη είναι και το έτος Ελλάδας-Ρωσίας. Στην εκδήλωση που διοργανώνεται συμμετέχουν προκαθήμενοι Ορθοδόξων Εκκλησιών καθώς και αρκετοί ακαδημαϊκοί. Να βοηθήσουμε επίσης την καλλιέργεια της παραδόσεως των προγόνων μας, που όταν είναι ενωμένοι και δυνατοί δημιούργησαν ένα μεγάλο πολιτισμό. Η χριστιανική πίστη και ο ελληνικός πολιτισμός ήταν το περιεχόμενο της προσπάθειας αυτής. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης συμμετέχουν σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες. Η τριμερίδα θα διαρκέσει έως τις 6 Νοεμβρίου.